Ζάκυνθος, μια πόλη με μακρά και πλούσια ιστορία, ένας προορισμός που προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με τις ομορφιές του. Κι όμως, η ίδια η πόλη, το ιστορικό κέντρο της Ζακύνθου, είναι σχεδόν αδιάβατο στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Εμπόδια σε κάθε γωνιά, πεζοδρόμια στενά, σχεδόν ανύπαρκτα, κατηλημένα από κάθε είδους αντικείμενο, δίνουν την εικόνα μιας πόλης αφιλόξενης. Στο πεζοδρόμιο που βλέπετε πίσω μας υποτίθεται ότι μπορεί να κινηθεί με άνεση ένας πεζός. Εάν κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο ή αν έχει παιδικό καροτσάκι, θα πρέπει να το ξεχάσει. Η πόλη διαθέτει μόλις έναν πεζόδρομο που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία αφού λειτουργεί ως τέτοιος μόνο το καλοκαίρι, ενώ με το τέλος της τουριστικής περίοδου παραδίδεται και πάλι στο κυρίαρχο είδος, τα αυτοκίνητα. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στη Ζάκυνθο λέγεται πεζόδρομος της Αλεξάνδρου Ρώμα. Το λόγο το βλέπετε ακριβώς πίσω μας. Λόφοι από σκουπίδια, σταθμευμένα οχήματα, τραπεζοκαθίσματα, κολονάκια, εμπορεύματα, σκαλιά και κάθε είδους εμπόδιο καθιστούν το περπάτημα στην πόλη της Ζακύνθου περιπέτεια. Αν μάλιστα κάποιος κινείται σε αναπηρικό αμαξίδιο, η κατάσταση είναι απελπιστική, αφού θα πρέπει να συμβιώσει μαζί με τα οχήματα. Τι συμβαίνει λοιπόν και η Ζάκυνθος είναι τόσο μη φιλική στους πεζούς? Είναι γνωστό ότι τον Αύγουστο του 1953 η πόλη ισοπεδώθηκε από μια σειρά ισχυρότατων σεισμών με την καταστροφή να ολοκληρώνεται από πυρκαγιά. Η ενοικοδόμηση που ακολουθεί είναι κατεπίγουσα προκειμένου να βρεθεί λύση για τους χιλιάδες άστεγους εν όψη του επερχόμενου χειμώνα. Και εκεί ξεκινά το κακό. Ήδη το 1953 είναι μια χρονολογία κατά κάποιο τρόπο. Είναι μόλις έχει αρχίσει η χώρα να συνέρχεται από την περιπέτεια του πολέμου και του εμφυλίου. Ήταν μια εποχή φοβερά δύσκολη. Ήταν η περίοδος που η χώρα προσπαθούσε να ξαναστηθεί στα πόδια της. Το πρόβλημα ήταν, πώς να σας πω, υπερέβαινε αν θέλετε τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους εκείνης της εποχής. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει χρόνος για ρημοτομικό σχέδιο και με εκατομμύρια τόνους από ερείπια να γεμίζουν την πόλη, η μόνη επιλογή ήταν να ακολουθηθεί το υπάρχον σχέδιο για τα δημόσια κτίρια, ενώ οι ιδιώτες έλαβαν δάνεια να ανοικοδομήσουν τις οικίες τους όπως. Η πίεση του χρόνου και η έλλειψη χρημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα γεγονός τόσο μεγάλων διαστάσεων, οδήγησαν σε μια σειρά από λάθος επιλογές, τις οποίες η Ζάκυνθος πληρώνει μέχρι σήμερα. Αν υπήρχε χρόνος και αν υπήρχε και η κατάλληλη κρατική οργάνωση, θα μπορούσαν πολλά πράγματα να είχαν γίνει εντελώς διαφορετικά. Οι δημοτικές αρχές όλων των μετέπειτα χρόνων δεν κατάφεραν να αλλάξουν την κατάσταση με κάποιες γενναίες παρεμβάσεις οι οποίες θα βελτίωναν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η ανοικοδόμηση της Ζακύνθου και του Αργοστολιού και της Ιθάκης δεν περνούσε από το χέρι των Δήμων. Καταρχήν στην Ελλάδα, ας το πούμε αυτό εν παρενθέσει, οι Δήμοι είναι ασθενείς οργανισμοί και αυτό που μπορούσε να γίνει και εκεί δόθηκε από ψηλά από τις κυβερνητικές αυτές πηγές η εντολή: χτίστε ξανά την πόλη το συντομότερο δυνατόν. Αυτή ακριβώς η ανάγκη γέννησε μια πόλη δυσλειτουργική για όλους, κατοίκους και επισκέπτες, ενώ χειροτερεύει από την οτροπία του νεοέλληνα να παραβιάζει κάθε πιθανή νομοθεσία για τη χρήση δρόμων, πεζόδρομων και πεζοδρομίων. Έτσι φτάνουμε μέχρι τις μέρες μας, όπου η εικόνα αντί να βελτιώνεται έστω και με αργά βήματα, αντίθετα χειροτερεύει. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι βάσει αυτών των δεδομένων να βελτιώσουμε τις συνθήκες για την κυκλοφοριακή, όχι μόνο κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και των πεζών και των επισκεπτών και των πολιτών μας. Η εκπόνηση και εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης βρίσκονται ακόμη μπλεγμένες στα γρανάζια γραφειοκρατίας, αντιδράσεων και συμφερόντων, με αποτέλεσμα να αργεί απελπιστικά για ένα τόσο δημοφιλή τουριστικό προορισμό όπως είναι η Ζάκυνθος. Προγραμματίζουμε και σχεδιάζουμε εμείς είναι αφενός μεν η κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα βάλει σε μία τάξη την κυκλοφορία των οχημάτων, και αφετέρου μέσα σε αυτή την κυκλοφοριακή μελέτη προβλέπονται αρκετοί πεζόδρομοι, όπως το Ιστορικό Κέντρο και η Αλεξάνδρου Ρώμα, για να γίνουν μόνιμοι πεζόδρομοι. Μέχρι να υλοποιηθεί η μελέτη, να εφαρμοστεί στην πράξη και κυρίως να γίνει σεβαστή από όλους, η πόλη της Ζακύνθου θα παραμένει μη φιλική, σχεδόν αφιλόξενη για τους πολίτες και τους επισκέπτες της, στο μεγαλύτερο μέρος της.